Την ώρα που ο κύριο Μητσοτάκης και οι υπουργοί του πάνε όλα τα ρεκόρ με 12,7 εκατομμύρια ευρώ χρέη σε τράπεζε, βγήκε στο σφυρί η πρώτη κατοικία τη χαμηλοσυνταξιούχου δημοσιογράφου Ιωάννα Κολοβού για χρέη 15.000 ευρώ στην Εθνική Τράπεζα. Για τον κύριο Μητσοτάκη και τους υπουργούς του υπουργού του, χαριστικέ ρυθμίσει των δανείων του, για του πολίτε που μέσα στο σαρωτικό κύμα ακρίβεια αδυνατούν να ανταπεξέλθουν, πληστηριασμοί και ελεύθερη αγορά. Είναι αυτονόητο πω ο πληστηριασμό πρώτη κατοικία πρέπει να παγώσει. Όπω επίση αυτονόητο είναι πω περιμένουμε του βουλευτέ, υπουργού τη Νέα Δημοκρατία και τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη με τα 1,3 εκατομμύρια χρέη να ψηφίσουν την τροπολογία που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Προκειμένου στα πόθεν έσχεση να υποχρεούνται όλοι να δηλώνουν όχι μόνο το ύψο των δανείων του, αλλά και τα έγγραφα των ρυθμίσεών του. Για να δούμε εάν είναι όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο και τι τράπεζε.